Μαζί μας ο κύριος Νίκος Ροδόπουλος, πρόεδρος ελληνικής εταιρείας Logistics. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τα logistics είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα σημαντικός. Σε όλο τον κόσμο είναι πολύ ανεβασμένος και στην Ελλάδα προσπαθούμε να τον ανεβάσουμε και τον αυξήσουμε. Συνεισφέρει αρκετά στο ελληνικό ΑΕΠ. Είναι μια άγνωστη δύναμη, να το πούμε διαφορετικά, κύριε Ροδόπουλε. Είναι μια άγνωστη δύναμη, η οποία έγινε γνωστή ελαίο επενδύσεων στο Πειραιά. Σωστά. Άρα λοιπόν από εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε, μάλλον η πολιτεία να καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα του για το τομέα. Για το ευρύ κοινό, πώς να το αντιλαμβάνω. Και μετά τα αφηγήματα τα οποία ερχόντουσαν προς το ευρύ κοινό να αρχίσουν να ακούνε τη λέξη εφοδιαστική αλυσίδα και logistics για να φτάσουμε το 2014 να εκπονήσουμε την πανελλήνια έρευνα σαν ελληνική εταιρεία logistics και να αποτυπώσουμε ότι το 10,85, δηλαδή το 11% του ΑΕΠ, ανήκει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα logistics. Τώρα βέβαια να σας ενημερώσω ότι τρέχουμε ήδη τη τέταρτη πανελλήνια έρευνα για να δούμε σε ποιο σημείο που θα δείξει ότι μάλιστα οι τάσεις οι οποίες έχουμε μέχρι τώρα ας μου επιτραπεί να κάνω μια πρόβλεψη ότι είναι μεγαλύτερο από το 11%. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν υπάρχουν προοπτικές για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, και αυτό γιατί το ρωτώ και σας προλαβαίνω. Διότι ακούμε συνεχώς για επενδύσεις. Ακούμε συνεχώς για λιμάνια τα οποία θέλουμε να τα αναπτύξουμε. Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια που απλά μεταφέρει στα εμπορεύματα και προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε να κάνουμε γενικά την Ελλάδα ένα κόμβο από την Ασία, γιατί είναι και τέτοια γεωγραφική μας θέση, γεωστρατηγική μας θέση, να γίνουμε κόμβος προς την υπόλοιπη Ευρώπη ή και προς την Ασία αντίστοιχα. Άρα υπάρχουν προοπτικές για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό το 11%, όπως λέτε κι εσείς. Ωραία η ερώτηση, γιατί μου δίνετε ένα πλαίσιο να μπορέσω να κάνω μία μικρή, αν το θέλετε, οικονομική ή εμπορική αποτύπωση. Το θέμα ότι οι εμπορευματικές ροές στην Ευρώπη έχουν αλλάξει, γιατί η παραγωγή έχει μετατοπιστεί από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη προς την Ασία, με κύριο άξονα την Κίνα, βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει γίνει μία εισαγωγική περιοχή και η γεωστρατηγική, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στη κοντινότερη απόσταση από το λιμάνι του Σουέζ και ταυτόχρονα έχει ένα λιμάνι από τα βαθύτερα της Μεσογείου, το λιμάνι του Πειραιά, της δίνει μία δυναμική και μία ευκαιρία να μπορεί να εξελιχθεί ως η κεντρική περιφερειακή πύλη εισόδου των εμπορευμάτων από την Ασία προς την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να μας αφήσει ανεπηρέαστος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα είναι από μόνη της μία χώρα που μπορεί να παίξει το ρόλο της χώρας logistics προς την κεντρική Ευρώπη και ταυτόχρονα προς την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά και εδώ, κύριε Ροδόπουλε, θα πρέπει να προσέξουμε το εξής, και αυτό θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο κατά την παραπάνω. Δεν χρειάζεται, η Ελλάδα αυτή την ώρα δεν είναι μόνο απλά να πέρασε ένα εμπόρευμα από μέσα, να μπει σε ένα κοντέινερ, σε ένα φορτηγό, σε ένα τρένο και να φύγει προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Για να έχει περισσότερα και στο ΕΠ, να συνεισφέρει περισσότερο και στο ΕΠ, θα πρέπει να γίνει κάτι και στο ενδιάμεσο. Ενδεχομένως μια μεταποίηση. Και αυτό το πιάνω, διότι χθες άκουγα και τον κύριο Παπαδημητρίου, τον Υπουργό Οικονομίας, που μίλησε για τη μεταποίηση και την ανάγκη για να ενισχυθεί περισσότερο η μεταπική δραστηριότητα στη χώρα μας. Άρα και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το αναπτύξσουμε παράλληλα με τα logistics. Γιατί αυτό συνεισφέρει περισσότερο στην ελληνική οικονομία. Είσαστε πάρα πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που τοποθετήσετε και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι το θέμα της ελαφράς μεταποίησης που αναφέρουμε εμείς και έχουμε δημιουργήσει τη θεωρία του 1/3, δηλαδή αν το διερχόμενο φορτίο που έρχεται από την Ελλάδα, το 1/3 του φορτίου αυτού παραμείνει στην Ελλάδα για ελαφρά μεταποίηση, χωρίς απαραίτητα να αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές κτλ., θα μπορέσει να προσδώσει στο ΑΕΠ της χώρας ένα τεράστιο ποσό. Δηλαδή μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία μπορεί να προσθέσει η ελαφρά μεταποίηση στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην ανεργία, μια μεγάλη αύξηση της απασχολησιμότητας. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ή θα πρέπει να υλοποιηθεί καλύτερα η εθνική στρατηγική η οποία έχει αποκτήσει η χώρα μας. Την εθνική στρατηγική την ακούμε συνεχώς, απλά πρέπει να τη δούμε και λίγο στην πράξη.
κάποια στιγμή, δηλαδή να αποτυπωθεί και σε αριθμούς, να αποτυπωθεί και σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε τζίρους ή σε φόρους, όλη αυτή την αλυσίδα της οικονομίας. Απλά το αναφέρω αυτό, κύριε Ροδόπουλε, διότι έχουμε ακούσει πολλές φορές, όταν έρχεται ένα εμπόρευμα, για παράδειγμα, σε ένα λιμάνι, απλά μπαίνει σε ένα κοντέινερ και φεύγει, και στην ουσία αυτό που μένει είναι το έσοδο που έχει το λιμάνι, μετά η εφοδιαστική αλυσίδα τι παίρνει απλά για να το μεταφέρει στην ουσία, και τελειώνει το θέμα εκεί σε ό,τι αφορά, το λέω πάλι πολύ πρακτικά και να το καταλάβει και ο τηλεθεατής, πάρα πολύ πρακτικά, άρα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλα έσοδα το κράτος από αυτή τη διαδικασία, άρα μπορούμε να το αναπτύξουμε. Ναι, εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε πραγματικά η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics να είναι πυλώνας ανάπτυξης. Και πυλώνας ανάπτυξης είναι αν εκμεταλλευτούμε όλη τη δυναμική η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, από κάτι απλό να ξεκινήσουμε, αν μιλήσουμε για τον απλό εκτελονισμό, δηλαδή αν ακόμα και το διερχόμενο φορτίο, κάποιο από αυτό έμενε για εκτελονισμό στη χώρα μας, θα πρόσφερε κάποια δις το χρόνο τα οποία θα καλύπτανε τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ, παραδείγματος χάρη. Αυτό μόνο ως χρηματορροή που κρατάει κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25% του κόστους εκτελονισμού. Αν ξεκινήσουμε με απλά πράγματα. Σαφέστατα υπάρχουν. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν προτάσεις ή αν υπάρχει εθνική στρατηγική. Δόξα τω Θεώ, αυτή την εθνική στρατηγική η ελληνική εταιρεία Logistics και η κοινότητα των Logistician την έχει γράψει πάρα πολλές φορές. Σήμερα την αποκτήσαμε και πέρασε από το ΚΙΣΥΠ τον Μάιο-Ιούνιο, πράγμα το οποίο δηλώνει μία πρόθεση σοβαρή από την κυβέρνηση. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι θα έπρεπε η εθνική στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λογιστής να είναι νόμος. Να μπορεί να υποχρεώσει την οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει στη πολιτική ηγεσία, να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να το λειτουργήσει ή να το καταργήσει με νόμο. Άρα, μιλάμε δηλαδή για ένα κλάδο ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν 11% στο ελληνικό ΑΕΠ και πολύ παραπάνω ενδεχομένως, που ακόμα δεν έχει ένα σαφές πλαίσιο. Σαφέστατα. Και επίσης, μια και το αναφέρετε, να πω το αφήγημα το οποίο ξεκινήσαμε εμείς από το 2015 και το προωθούμε. Η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics είναι ο δεύτερος κλάδος μετά το τουρισμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απαιτείται να υπάρχει μια κεντρική, ένα κεντρικό σημείο στο οργανόγραμμα της κυβέρνησης, ένα υφυπουργείο ή κατελάχιστον μια ειδική γραμματεία η οποία να ασχολείται με αυτό. Σήμερα το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, η παρακολούθησή του έχει οριστεί ότι θα παρακολουθείται από μια Επιτροπή Δημοσίων Λειτουργών από 5 διαφορετικά υπουργεία. Δηλαδή, τι πιο... Ακούγεται λίγο χαοτικό. Δεν είναι χαοτικό. Δεν είναι λογικό. Στον τρόπο δηλαδή λειτουργία, γιατί μιλάμε τώρα για να αρθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, να μπορούν να κινηθούν, να κινηθεί και πιο εύκολα και η οικονομία και κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι. Θέλω να πάω λίγο σε ένα ακόμα κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί το είπαμε νωρίτερα. Ένα βασικό κομμάτι που έχει αναπτυχθεί είναι και το λιμάνι του Πειραιά. Και εδώ έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Βεβαίως. Πρόσφατα, σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ και τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρό του, αναλάβαμε μία πρωτοβουλία να δημιουργηθεί το πρώτο κλάστερ απάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Έγινε μία μεγάλη μελέτη, ένα μεγάλο έργο το οποίο... Προσπαθήσαμε. Λίγο πρώτα απ' όλα, είναι το κλάστερ, απλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τους τεχνικούς οικονομικούς όρους. Έχετε δίκιο. Κλάστερ είναι μια συστάδα επιχειρήσεων, δηλαδή μια ομάδα επιχειρήσεων με διαφορετικούς άξονες. Δεν είναι πάντοτε ότι θα πρέπει να είναι ενός επαγγέλματος, δεν είναι συντεχνία. Είναι μια ενοποίηση δυνάμεων ενός χώρου ευρύτερου επιχειρηματικού, ο οποίος προσπαθεί να αναπτύξει κάποια συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένους στόχους. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο και κάτι το ναυτιλιακό κλάστερ στο Πειραιά, το Maritime Ελλάς. Αυτό ήταν μια πραγματική σημαντική πρωτοβουλία η οποία έγινε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από τον ΕΒΕΠ, για να μπορέσει να δημιουργηθεί έτσι μια επιχειρηματικότητα η οποία να μπορέσει να βοηθήσει το ναυτιλιακό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό και προσφέρει και μπορεί να προσφέρει σημαντικά στη χώρα. Στόχος εκεί, λοιπόν, δηλαδή, στόχος δηλαδή της δημιουργίας αυτού του ναυτιλιακού κλάστερ. Στόχος είναι να συνενώσει τις επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας και της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά και όχι μόνο, αλλά και της Θεσσαλονίκης, γιατί πολλές εταιρείες είναι μέλη από τη Θεσσαλονίκη, άρα από τη Βόρεια Ελλάδα, και να μπορέσει να δημιουργήσει το δίκτυο αυτό, ώστε να αναπτύξουμε τα λιμάνια τα οποία σε πρώτη φάση θα πρέπει υποχρεωτικά να μπουν στον άξονα, στο παραγωγικό άξονα της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Άρα να γίνουν κάποια πράγματα πιο συντονισμένα ανάμεσα επιχειρήσεις. Ακριβέστατα. Και πολλές επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικό τομέα να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, να γίνει μια ομάδα στην ουσία. Ακριβώς. Μια ομάδα επιχειρήσεων για να γίνει πιο συντονισμένη αυτή η ενέργεια. Ακριβώς. Να έχουμε περισσότερο όφελο. Αυτό λοιπόν. Με συντονισμένες προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του ΕΒΕΠ, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μέσα στο Maritime Ελλάς το πρώτο Logistics Cluster, που αυτό θα δώσει μία έμφαση και θα ενοποιήσει τις δυνάμεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, που δεν είναι μόνο οι μεταφορείς, δεν είναι μόνο οι αποθηκευτές, είναι και οι τροφοδότες πλοίων, ο εφοδιασμός των πλοίων, είναι και οι ναυτιλιακές εταιρείες, γιατί μιλάμε για Maritime Logistics, είναι και τα λιμάνια, είναι τα πάντα, είναι οι οδικοί άξονες, είναι ο σιδηρόδρομος, είναι μία πληθώρα πραγμάτων και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια τέτοια βάση ώστε να παραχθεί εθνικός πλούτος. Πόσο μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, και η επένδυση στο Θριάσιο, για να φεύγουν και τα τρένα κατευθείαν μετά προς την υπόλοιπη Ευρώπη? Κάποια πράγματα, δηλαδή, τα οποία τα έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Δεν έχουμε δει να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ακόμα σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Όλα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν, για παράδειγμα, στο ναυτιλιακό κλάστερ που έχετε φτιάξει στον Πειραιά εσείς. Η ανάπτυξη και άλλων κομματιών, των οποίων έχουμε ακούσει στο παρελθόν, και προφανώς βαίνουν προς μια τελική υλοποίηση. Αυτά θα βοηθήσουν. Να πούμε λοιπόν με μία λέξη υποδομές. Τι σημαίνει υποδομές στην εφοδιαστική αλυσίδα? Γιατί χρειάζονται και υποδομές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μιλάμε για τους οδικούς άξονες. Τους αποκτήσαμε ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στο τέλος της υλοποίησης ορισμένα τμήματα. Μιλάμε για το τρένο. Άρα λοιπόν ένα σημαντικός παράγοντας είναι η λειτουργία του τρένου, η διπλή γραμμή της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Είναι τα εμπορευματικά κέντρα, δηλαδή το Θριάσιο και το στρατόπεδο του Γκόνου. Το Θριάσιο οδηγείται σιγά σιγά προς μία λύση που ελπίζω ότι μέσα στο 2018... Θα βοηθήσει την εφοδιαστική. Μα δεν υπάρχει, άμα δεν υπάρχει εμπορευματικό σταθμός, να έρθουν τα εμπορεύματα, οι εμπορευματικές ροές, να ακουμπιστούν εκεί πέρα, να τις ακουμπήσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε ελαφρά μεταποίηση. Πώς αλλιώς θα προσελκύσουμε επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν να φέρουν, όπως είπατε, φρέσκο χρήμα στην ελληνική οικονομία? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άμα δεν έχουμε υποδομές. Να ξέρετε ότι η ισχύ των λιμένων στηρίζεται στην ενδοχώρα, δεν στηρίζεται στη θάλασσα. Η θάλασσα μπορεί να έχει τεράστια δυναμική, αλλά αν τα λιμάνια και η ενδοχώρα μειονεκτεί, δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Είναι μια άλλη αλυσίδα αυτή. Είναι μια άλλη αλυσίδα. Είναι μια παρόμοια εργασία. Είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Maritime Logistics τι κάνει? Μεταφορά εμπορευμάτων. Ο δικός άξονας σε σχέση με τη θάλασσα, ότι είναι μια διαφορετική αλυσίδα σε σχέση. Θέλω να πω, για να το διευκρινίσω αυτό, ότι είναι αυτό που είπαμε πριν για τις υποδομές. Ναι, αλλά ενοποιούνται σε κάποιο σημείο. Και θα πρέπει να τις ενοποιήσουμε και σαν χώρα εμείς, γιατί έχουμε μείνει πίσω σε αυτό. Πάρα πολύ πίσω. Τι λέτε? Είναι δυνατόν? Μιλάμε για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χωρίς ένα σοβαρό εμπορευματικό σταθμό, που προτίθεται να γίνει στο Γκόνου, στο στρατόπεδο Γκόνου, και τώρα μάλιστα μέχρι 31 Οκτωβρίου νομίζω πήρε παράταση για τις μη δεσμευτικές προσφορές. Εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, ποιος θα είναι ο λόγος να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρύτερη, σε ένα ανοιχτό μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης? Δεν θα υπάρχει. Άρα λοιπόν θα μειωθεί το έργο του, και αυτό είναι εις βάρος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, είναι εις βάρος της εθνικής οικονομίας. Επενδύσεις στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνονται μέσα στην κρίση, κύριε Ροδόπουλε? Γιατί γνωρίζουμε ότι χρειάζονται και μηχανήματα πολύ σημαντικά. Όσους δεν ακριβώς γνωρίζουν τι είναι τα logistics, να πω πάρα πολύ σημαντικά, μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Ότι κάτι τεράστια κτίρια που βλέπουμε πάνω στην Αττική Οδό πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα, για παράδειγμα, το λέω πολύ πολύ σημαντικά, που γράφουμε έξω logistics, είναι αυτά τεράστια κτίρια που έχουν αποθηκευτική χώρη και όχι μόνο αποθηκευτική χώρη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι μόνο αποθηκευτική χώρη. Άρα μιλάμε για όλη τη διάρκεια. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλα κτίρια για να είναι κάποιο logistics, αλλά όχι, όχι. Το λέω πάρα πολύ σχηματικά για να καταλάβουν όλοι ότι μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις. Μην ξεχνάτε ότι επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο της πληροφορικής και της νέας τεχνολογίας στο θέμα των logistics, οπότε δεν έχω τεράστια κτίρια αποθηκευτικά, αλλά απλά βρισκόμαστε μέσα στην αλυσίδα των logistics, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα logistics είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος περικλεί πάρα πολλές
πρακτικές. Να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος λογιστής, για να μην ξεκινήσω από την ιστορία που ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, τον οποίο έχουμε καθημερινά μέσα στο σπίτι μας, είναι η γυναίκα μας, η οποία αναλαμβάνει το τι χρειάζεται, αναλαμβάνει τις προμήθειες, αναλαμβάνει τη χρηματοοικονομική διαχείριση, αναλαμβάνει μια σειρά πραγμάτων, τα οποία εμείς τα περνάμε σε δεύτερη μοίρα ανήκοντας στον αντρικό φύλο, όμως είναι η πραγματική λογιστήσια. Αν φανταστούμε όμως, το πάμε σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και το πάμε στην οικονομία, το πάμε στις μεταφορές, το πάμε στο εμπόριο, το οποίο εμπόριο μεταλλάσσεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σωστά. Διότι δεν είναι ότι απλά ξεκινώ ένα εμπόρευμα από εδώ, το πηγαίνω στο σημείο Β και απλά το μεταφέρω. Δεν είναι μόνο αυτή η διαδικασία. Στο εμπόριο μεταλλάσσονται καθημερινά και κάθε στιγμή μπορούν να μεταλλαχθούν πάρα πολλά πράγματα. Οι παράγοντες είναι πάρα πολύ και διαφορετικοί, άρα δεν είναι τόσο απλός κλάδος. Όχι, βέβαια. Ούτε το εμπόριο, ούτε όμως και ο κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας. Όχι, είναι ένα σύνθετο. Απλά, τα λέω, κύριε Ροδόπουλο, αν μου επιτρέπετε, διότι ενδεχομένως πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει το τι ακριβώς κάνει ο κλάδος των logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και όπως είπαμε και το αναφέρω ξανά, ότι σήμερα με τα στοιχεία είναι σχεδόν 11%, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Και πιστεύω και παραπάνω. Για να κατανοήσει ο κόσμος ότι βγαίνοντας σε μια λαϊκή αγορά να ψωνίσει, πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία βρίσκει στο ράφι ή στο πάγκο του λιανεμπορίου έχουν έρθει με μια διαδικασία logistics. Αποτελούν εφοδιαστική αλυσίδα είτε από τοπική παραγωγή είτε από παραγωγή του εξωτερικού. Τώρα, για να κλείσουμε, φτιάξατε, δημιουργήσατε πριν από λίγο καιρό το ναυτιλιακό κλάστερ στον Πειραιά. Επόμενες κινήσεις. Το supply. Μέσα στο ναυτιλιακό κλάστερ, το κλάστερ της εφοδιαστικής αλυσίδας και το logistics. Προσπαθούμε τώρα που ξεκινάει και η νέα σεζόν του φθινοπόρου, η νέα μας χρονιά, αν το θέλετε επιχειρηματικά, να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις μας με την ΕΒΕΠ, να μπορέσουμε να κάνουμε μια προώθηση του κλάστερ αυτού μέσα στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Πιστεύουμε, έχουμε ένα κοινό όραμα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, τον Βασίλη τον Κορκίδη. Πιστεύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, πιστεύουμε ότι η κρίση θα παρέλθει μέσα από τις ενέργειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και να προσθέσω, μάλλον να συμπληρώσω, να απαντήσω σε μία ερώτηση που κάνατε προηγουμένως. Επενδύσεις στον εφοδιαστική αλυσίδα έχουν γίνει ή γίνονται. Μπορεί να μην είναι μεγάλες, γίνονται ακόμα και μέσα στην κρίση. Και να πούμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, παρόλη τη κρίση και παρόλα τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε και περνάμε ακόμα, με σε βαθιά ύφεση, είναι από τους ελάχιστους τομείς ο οποίος δεν μείωσε την απασχολησιμότητα, έχει και ένα μικρό θετικό, πράγμα που σημαίνει ότι άντεξε, έχει αντέξει η εφοδιαστική αλυσίδα, έχει αντέξει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Το ζητούμενο για μας είναι μέχρι πότε. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε διεξόδους, να έχουμε εξωστρέφεια, να αναπτυχθούμε, να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνάμεις, να αναπτύξουμε τα λιμάνια μας, τους άξονές μας, το τρένο, να δούμε μια Ελλάδα του αύριο, να μπορέσουμε να είναι αυτή η Ελλάδα ένα όραμα το οποίο είναι υλοποιήσιμο για τα παιδιά μας. Επειδή ακούμε συνεχώς και χρειάζομαι ένα ακόμα λεπτό, επειδή ακούμε συνεχώς για επενδύσεις στην Ελλάδα. Επενδύσεις για να έρθουν και άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, για να περάσουν από εδώ, να γίνουμε και τα λιμάνια μας το κέντρο αυτό το διαμετακομιστικό, είναι ένα κομμάτι και αυτό το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει προσδώσει κάτι παραπάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον κλάδο του logistics. Θέλω να πω ότι έχει δώσει κάποιο θετικό πρόσημο μέσα σε αυτήν την κρίση. Γιατί όλοι οι κλάδοι έχουν περάσει μια κρίση. Μας είπατε ότι τα logistics δεν έχουν περάσει τέτοια μεγάλη κρίση. Περάσαν κρίση, αντέξανε. Αντέξαν όμως. Αυτό όμως είναι σημαντικό. Άρα δώσανε. Έχουν δώσει, δηλαδή δίνουν κάτι παραπάνω. Αυτές οι κινήσεις, έστω και οι μικρές. Σαφέστατα δίνονται. Οποιαδήποτε επένδυση δίνει. Αυτό είναι σαφές. Απλά. Και η μικρότερη επένδυση δίνει ένα θετικό πρόσημο. Ένα θετικό πρόσημο απάνω στην εθνική μας οικονομία. Ελπίζουμε το θετικό πρόσημο το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι πολύ μεγαλύτερο, κύριε Ροδόπουλε. Και εμείς το ελπίζουμε. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και το λέω, διότι είμαστε επιστημονικός οργανισμός. Όλη η προσπάθειά μας στηρίζεται στον εθελοντισμό και στο αφιλοκερδός. Προσφέρουμε στη χώρα μας, θέλουμε να προσφέρουμε στη χώρα μας. Και ελπίζω το αύριο να είναι κάπως καλύτερο, να φύγουμε και με ένα θετικό μήνυμα. Έτσι, να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν έτσι λίγο πιο αισιόδοξη, επιθετικά. Κύριε Ροδόπουλε, να σε ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.